Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο και επαναλαμβανόμενο έγκλημα. Εγώ θα σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Mm-hmm. Η κλιματική κρίση φταίει που δεν είχαν καθαριστεί τα δάση? Η κλιματική κρίση φταίει που ανοιγόντουσαν την ώρα της πυρκαγιάς από τα γκρέιντερ οι δρόμοι για να περάσουν τα πυροσβεστικά σώματα? Η κλιματική κρίση φταίει που οι κρούνοι δεν είχαν νερό? Η κλιματική κρίση φταίει το ότι αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα λείπουν 4.500 πυροσβέστες? Αλλά να σας πω, ισχύει και σε σχέση με τα δασαρχεία που αφορά όλο το κομμάτι της δασοπροστασίας. Δηλαδή, σε ολόκληρο το δασαρχείο του Λαυρίου, ένας υπάρχει δασεργάτης, ενώ θα έπρεπε να εργάζονται 50. Κύριε Λοβέντο. Στο δασαρχείο του Εγάλεο, 25-30% του αναγκαίου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων εργάζονται. Κύριε Λοβέντο. Και τα λέμε αυτά γιατί, επιτρέψτε μου, για να μπορέσουμε να υπάρχει μία διαχείριση της και προστασία των δασών, να υπάρχει ένα σύγχρονο αντιπυρικό σχέδιο με έμφαση στην πρόληψη, χρειάζεται σύγκρουση με αυτή την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος τα μέτρα πολιτικής προστασίας. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Καλά, εμείς έχουμε θέσει αίτημα για 100% αποζημιώσεις των πληγέντων χωρίς τα απαράδεκτα κριτήρια και βέβαια να αποκατασταθούν άμεσα οι υποδομές, εξασφαλίζοντας κιόλας την αναζωογόνηση του ίδιου του δάσου. Αλλά επιτρέψτε μου, είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να λέμε ότι αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές όταν το κράτος όχι μόνο μας προετοιμάζει για τις επόμενες που θα έρθουν διαστόματος της κυβέρνησης, αλλά πολύ περισσότερο μιλάει για την ατομική ευθύνη. Ο κύριος Λοβέρδος, για την ίδια στιγμή στους χώρους δουλειάς, να μου επιτρέψετε, εκεί οι εκενώς δεν γινόντουσαν. Μόνο κάτω από την παρέμβαση των σωματείων υπήρχαν και με και τη στάση των βουλευτών του ΚΚΕ, των μελών του φίλου του ΚΚΕ που συνέδραναν στο πυροσβεστικό έργο. Μιλάμε και για τον καύσωνα αυτή την περίοδο που ξεκινάει και χρειάζεται να πάρθουν άμεσα μέτρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και πάμε στο νέο κύμα. Ναι. Το θέμα είναι να πάρθουν και άμεσα μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής λειτουργούν μόλις 4 από τις 9 κλινικές τα κλιματιστικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους, βεβαίως, και είναι ενήμερη και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 4 από τις 9 κλινικές είναι και πολλά, βέβαια πολλά, είναι αντίστοιχα και τα γραφεία, η κατάσταση αποπνικτική, όπως το ίδιο ισχύει και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παίρνουμε και εμείς πολλά μηνύματα και πρέπει να το δούμε αυτό σε και πολλά πρέπει να λυθεί άμεσα ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Να αλλάξω λίγο την ατζέντα πολύ γρήγορα και να σας παροτρύνω. Ήδη ξεκινάει σήμερα και έχουν και εφημερία.